Γεια σου, Ρίτια. Λοιπόν, σας είχα γράψει στο Facebook, νομίζω, ή στο Instagram, δεν θυμάμαι, νομίζω και στα δύο. Αν θέλετε να σας κάνω βιντεάκι, τι έχω στο νησοθεράκι των διακοπών μου. Λοιπόν, και μου γράψατε, ναι. Επίσης, να τάσω μου πω ότι θέλει το νησοθεράκι, να σας αφορέσω να σας το δώσω, αλλά νομίζω ότι εσύ προβλημάζεσαι περισσότερα, γιατί εσύ είσαι περισσότερα στην επαγγελματία. Λοιπόν, για να μην πολυλογούμε, να σας δείξω τι έχω εγώ στο νησοθεράκι μου. Καταρχήν να σας πω ότι παίρνω μια θαντούλα μαζί μου. Συγγνώμη για το ξενοδοχείο. Μια θαντούλα που είναι τσάντα κανονική. Και βάζω μέσα το ότι θέλω μαζί με το νησοθεράκι. Λοιπόν, αυτό που παίρνω στάνταρ μαζί μου είναι το ξηρό σαμπουάν της Σάιος, το οποίο μου τελειώνει κιόλας. Και γράψτε μου από κάτω αν έχετε δοκιμάσει κάποιο άλλο να πάρω να δοκιμάσω. Γιατί αυτό προς το παρόν είναι καλό. Αλλά η μυρωδιά του μου θυμίζει αυτή τη μυρωδιά που δεν ξέρω αν ήσασταν μικροί ή έχετε παιδιά που βάζουμε, που βάζανε και ακόμα νομίζω βάζουν αυτό το αντισηπτικό, όπως λέγατε, για τις ψήρες που βάζουν στο κεφάλι. Αυτή η μυρωδιά μου θυμίζει. Κατά τα άλλα είναι ένα καλό ξηρό σαμπουάν. Αυτό που παίρνω μαζί μου είναι της Johnson, αυτό τώρα τελειώνει λίγο και ακόμα, που πήρα βασικά και μαζί μου, καθαριστικό προσώπου. Και τη Νιβέα που θέλω να σας γράψω review και όλο το λέω και πάλι το ξεχνάω. Αν δεν κάτσω σήμερα θα το ξεχάσω πάλι. Το ντεμακιγιάζ ματιών, πάρα πολύ καλό αυτό, κορίτσια. Αυτή τη φορά πήρα επίσης και τη Biotene, αλλά τελικά δεν χρειάζεται να το ανοίξω. Το δεύτερο που έχω. Και παίρνω επίσης ένα μικρό μπουκαλάκι με αντλία που έχει μέσα ασετόν για τα νύχια. Και πήρα και μαζί μου επίσης ένα. Κάτι χύθηκε εδώ πέρα, στην αμό του. Πήρα επίσης μαζί μου αυτή τη φορά δύο μικρούλες μινιατούρες, σαμπουάν και αφρόλουτρο. Έχω αυτή εδώ πέρα τη μινιατουρίτσα που είναι από την από το Παπουτσάνι, το Ολίβια το σαμπουάν. Και έχω και επίσης αυτή τη μινιατουρίτσα, το αφρόλουτρο, από τα Greeny Art, που το πήρα στο Beauty Box που σας ανέβασα στο blog. Θα σας βάλω και από κάτω το link αν θέλετε να δείτε τι είναι το Beauty Box ή αν σας ενδιαφέρει επίσης να σας πω λίγα λόγια σε βιντεάκι. Είναι αρκετά ωραία και επειδή είναι μια γκρίτσα έτσι να μην πιάνει πολύ χώρο, μιας και πήγα μόνο για ένα τρίμερο. Επίσης πήρα αυτά εδώ πέρα τα μπαμπακάκια που είναι από τα τζάμπο που είναι για τα μάτια, αλλά το χρησιμοποιώ και για τα νύχια. Και ας ξεκινήσουμε με το βαρύ πυροβολικό που είναι το τσεντάκι. Τι έχω πάρει στο τσιντάκι μακιγιάζ μου. Λοιπόν, αρχικά, έχω πάρει το Mango, το Body Mask από το The Body Shop. Αυτό το σπρέι έχω πάθει πόρος τώρα τελευταία. Το χρησιμοποιώ κάθε μέρα και δεν λέει να τελειώσει. Φανταστείτε, δεν είσαι εδώ. Κάνει 12 ευρώ να θυμάμαι καλά, αλλά είναι εντάξει. Είναι φανταστικό. Εμένα με δροσίζει πάρα πολύ. Μου θυμίζει καλοκαίρι, αν και δεν είμαι φαν του καλοκαίριου. Έχω αυτά εδώ τα μαντιλάκια που είναι με την Barbie. Που είναι από το τζάμπο και αυτό, νομίζω 30 λεπτά ή 50 κάνουν για τα χέρια όταν βάφουν και χρησιμοποιώ τα χέρια μου, θέλω να τα καθαρίζω μετά. Έχω πάρει μανό, να σας δείξω, και επειδή έχω μανία εγώ με τα μανό, δεν ξέρω, μου τη βιώνει και μπορεί να θέλω να τα αλλάξω το χρώμα και την ίδια μέρα τα νύχια μου, κάτι παθαίνω, κάτι. Πήρα αυτές εδώ πέρα τις αγωνίτσες από τα MD Professional που μου τα είχαν στείλει. Θα σας βάλω από κάτω το link να δείτε και το blog post που έχω κάνει. Είναι πάρα πολύ καλές σταγονίτσες και αφήνει μια πολύ ωραία γελάδα στα νύχια. Τώρα βέβαια μην κλαβείτε τα νύχια μου, είναι χάλια, δεν τα έχω βάψει. Θα το βάψω μόλις τελειώσουμε το βιντεάκι. Επίσης έχω πάρει αυτή εδώ τη βασούλα. Είναι από την Glamourous και είναι αρκετά καλή βάση. Συγγνώμη το βήχα. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει, κάποιος με λεπτάει. Αλλά θέλω να δοκιμάσω και άλλες βάσεις και. Τώρα τελειώνει αυτή από την αμαρτία μου. Εντάξει, τελειώνει. Στη μέση είναι, αλλά είναι μια αρκετά καλή βάση. Θα τη βρείτε στα μαγαζάκια του τύπου ότι πάρει σε 1 ευρώ. Και έχω πάρει μαζί μου και 4 μανό. Το ένα είναι το Matte από τη Flormar. Το νουμεράκι Mi03 είναι αυτό εδώ και γίνεται Matte το νύχι. Το άλλο είναι το πολύ αγαπημένο. Τι έχω παθέ μου. Τσάνια Glaze. Είναι το νούμερο 81, όχι, το νούμερο 998, Concrete Cut World, άμα το λέω σωστά, 81074, με το ρεκινήτη μου, το έχω αγαπήσει το μανό πραγματικά και θέλω να πάρω και άλλα μανό, θα είναι αγγλές. Επίσης θα λέω ένα της Flormar, το νούμερο 392 που είναι με στρασάκια,
και από την Golden Road το Matt το νούμερο 08, το Move, αυτά τα τρία. Τώρα, τι άλλο έχω πάρει. Οπωσδήποτε κουβαλάω παντού μαζί μου το kit της Moi, που είναι για τα φρύδια, που είναι αυτό εδώ πέρα το kit, που έχει μαζί το ένα τσιμπιδάκι φρυδιών και το πινελάκι, και έχει κεράκι και για τα φρύδια και highlighter και. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ βολικό και πολύ σκληρό, δεν παθαίνει τίποτα. Και με καθρεφτάκι. Λοιπόν, πήρα επίσης μαζί μου ένα εξτρά καθρεφτάκι. Τι άλλο να σας δείξω. Λοιπόν, τι άλλο έχω πάρει. Έχω πάρει μαζί μου μία πουδρίτσα, την Amy's, που στην οποία πουδρίτσα έχω βάλει και το μπαμπακάκι για το make-up από πάνω. Από κάτω είναι πουδρίτσα και είναι αυτή εδώ η πούδρα. Είναι το νούμερο 3. Είναι το νούμερο 3. Γραμματική, τρομερή. Από make-up, το πολύ αγαπημένο Eagle make-up, δεν το συζητώ, είναι φοβερό make-up και έχει και τελειώνει το καημένο. Αχ, τι θα κάνω χωρίς εσένα, θέλω να σας γράψω blog post και γι' αυτό και όλο το παραμαλώ και όλο το ξεχνάω. Εντάξει, δεν το συζητώ, ξυστρούλα, χωρίς ξυστρούλα δεν πάμε πουθενά. Ένα γκλαμεράκι για το συνήθως πιάνω τα μαλλιά μου περίεργα όταν βάζομαι. Από ρούζ, είπα να χρησιμοποιήσω τη Self, το στικάκι, που είναι στη μορφή stick, που είναι αυτό εδώ πέρα και μυρίζει φανταστικά λεμόνι. Αυτά τα ρούζ μυρίζουν και γενικά, μυρίζουν καταπληκτικά, δηλαδή όταν τα φάω. Είναι φοβερά. Φανταστικά, δεν το συζητώ. Και είναι έτσι, όπως σας είχα δείξει, και βάζεις με το χέρι σου. Από primer χρησιμοποίησα τη Moi Academy το Perfect Matte. Και πρέπει να σου πω ότι είναι καλύτερο από το άλλο, αν και έχει λιγότερο προϊόν μέσα και είναι έτσι, αυτό έχει το καφέ, δεν φαίνεται βέβαια στο πρόσπαστο το καφέ beige που είναι, είναι καλύτερη η ποιότητα στο make-up που κρατάει. Από λιπγλωζάκι χρησιμοποιούσα αυτό εδώ, τις μαρακές, που είναι από τα μοναδικά βασικά lip gloss που δεν θέλω να τα βγάλω γιατί τα lip gloss δεν μπορώ να τα κρατάω πολύ στο στόμα μου, κάτι με ενοχλεί, κάτι με πειράζει, πατώ, δεν ξέρω, κάτι με πιάνει. Λοιπόν, από σκιούλες πήρα δύο παλετίτες, η μία είναι της Wet n Wild, είναι αυτή εδώ και είναι το νούμερο 383 και λέγεται Knock of Hood, κάπως έτσι, μην δαμινά τα αγγλικά μου, δεν είναι τόσο καλά, και η άλλη είναι αυτή εδώ πέρα, που με έχετε ακούσει να μιλάω άπειρες φορές, είναι αυτή εδώ πέρα, η Artistic Collection, είναι φανταστική, εντάξει, από εδώ δεν το συζητώ και η μυρωδιά δεν είναι ιδιαίτερα. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ για καθημερινά μακιγιάζ, είναι τούμπανο σκιά. Και για να την πάρεις και μαζί σου, γιατί είναι αρκετά σκληρή, οπότε δεν παθαίνει τίποτα. Από κονσίλερ πήρα μαζί μου τη Φλορμάρ, αυτό εδώ, και είναι ένα καταπληκτικό κονσίλερ. Και άμα σας τελειώσει και η βάση για τις σκιές, είναι φανταστικό και για βάση σκιών. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα αυτό. Από μάσκαρες πήρα. Πήρα δύο, είναι τη μία τη Moi Academy, την οποία δεν μου αρέσει, αλλά ήθελα να την πάρω για να την τελειώσω γιατί τη λυπήθηκα. Μ' αρέσει το βουτσάκι της μόνο, το οποίο θα το καθαρίσω όταν τελειώσει και θα το χρησιμοποιήσω κάπου αλλού. Και πήρα και τη Self που υπήρχε σε ένα πακετάκι που είχα πάρει που σας είχα δείξει στο βιντεάκι, που είχε αυτό το μικρούλι το βουτσάκι, αρκετά καλό. Κάνει αρκετά τις βλεβαρίδες ψηλά. Τσιμπιδάκια για τα μαλλιά, μπαμπάκι εξτρά για μακιγιάζ και αυτά. Το μολυβάκι της Singlot, το νούμερο 1 πρέπει να είναι, που είναι το μαύρο, πολύ ωραίο μολυβάκι. Επίσης, νύχο κόπτη και λιμίτσα. Eyeliner της Glamourous, θα το συζητώ, με το τέλειο βουρτσάκι, βολεύει θεϊκά αυτό το eyeliner. Lip gloss από τη Havana Tropic, κάθε βράδυ το βάζω στη χείλια μου, το αγαπώ και αυτό πολύ. Αυτό είναι concealer, εγώ το χρησιμοποιώ για βάση σκιάς, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι και καλά βασικά. Concealer είναι την W7, αλλά είναι πολύ, και πολύ καλή βάση σκιάς. Ένα μολυβάκι από την Lovie, και άμα τα βρείτε αυτά τα μολυβάκια στη Lovie να τα πάρετε επιγόντως, είναι καταπληκτικά μολύβια χιλιών. Είναι φανταστικά, γράφουν φανταστικά και πολύ μαλακά. Το νούμερο 30 είναι αυτό εδώ πέρα, αυτό το κοκκινάκι. Ένα σετάκι με πινελάκια από αυτά τα πήρα από τα Jumbo, αν θυμάμαι καλά 3 ευρώ. Αλλά είναι εντάξει, πολύ ωραία πινελάκια για βάψιμο. Έχει τα δύο σφουγγαράκια για το lip gloss, νομίζω ότι είναι αυτό, για το ρούζ και για τη σκιά, αυτό εδώ το πακετάκι, πολύ βολικό. Και τρία κραγιονάκια και άδεια. Τα τρία κραγιονάκια που προτίμησα να πάρω είναι ένα κόκκινο του Wet n Wild, το 908, Sugar Plum Fairy, και έχω ακούσει πάρα πολλά από όλες τους YouTuber για αυτό το
αυτό το καγιονάκι του Γουατεμάλα, γι' αυτό το πήρα. Το άλλο είναι από την Ναι, Makeup και είναι το νούμερο 148 και λέγεται High Xani, αν θυμάμαι καλά, γιατί έχει και στα μπουκάτω, είναι αυτό το χρωματάκι. Και αυτή είναι έτσι μια lip gloss υφή. Και το άλλο πήρα της Lovie, το νούμερο 1, που είναι το κλασικό, δεν το έχω ανοίγω γιατί έχει σπάσει, γιατί αυτή είναι η βλακία με τα κραγιόν της Lovie, ενώ είναι αρκετά καλά κραγιόν, δεν προσέχουν τη συσκευασία τους και σπάει συνέχεια το, η περιστροφή που έχουν. Το μόνο μείον τραγικό στα συγκεκριμένα κραγιόν. Και το νούμερο 1 από αυτά. Αυτά ήταν τα πραγματάκια που είχα πάρει στο νεσέσέρ μου, ελπίζω να σας άρεσαν. Επίσης πήρα και αυτό εδώ πέρα, αλλά δεν το έχω σας το έδειξα, της Pantene που το χρησιμοποιώ συνέχεια αυτό το conditioner, το έχω αγαπήσει πραγματικά. Το μόνο που με χαλάει στραγωγικά είναι αυτό που είναι σαν ξέρασμα. Δεν ξέρω γιατί, πραγματικά, δηλαδή αυτό το πράγμα όταν γίνεται, όταν ενώνεται, είναι κάπως αγκιαστικό φαίνεται, αλλά η μυρωδιά που αφήνει είναι φοβερά και με βοηθάει πάρα πολύ για να ξεπλέξω όλο αυτή εδώ τη χέτη. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε, θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια!